In Business News. Θεωρώ ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση για τις τράπεζες είναι πλέον αναγκαιότητα. Είναι θέμα επιβίωσης που χρήζει στρατηγικής και δομημένης προσέγγισης από την ανώτατη διεύθυνση των τραπεζών. Συγκεκριμένα τώρα, θεωρώ ότι οι βασικοί παράγοντες και συνθήκες που σήμερα οθούν τις τράπεζες προς ένα πιο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο είναι βασικά τέσσερις. Ο πρώτος, όπως έχει συζητηθεί και εκτενώς και στο συνέδριο, είναι ο πελάτης και η ανάγκη για την προσφορά από τις τράπεζες μιας καλύτερης πελατειακής εμπειρίας σε κάθε επαφή με την τράπεζα. Μιας εμπειρίας καλύτερα ενσωματωμένης στην καθημερινότητά του και άμεσα σχετικές με τις ανάγκες και πραγματικότητά του τη δεδομένη στιγμή που ο πελάτης χρειάζεται τις υπηρεσίες και προϊόντα της τράπεζας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εύκολη σήμερη πρόσβαση από όλες τις απόψεις σε νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν και να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις τράπεζες στη διαδικασία ψηφιοποίησης του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Ο τρίτος βασικός παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα πληθώρας δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισης και εξυπηρέτησης των πελατών τους, με πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες, καθώς επίσης και να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και προώθηση πιο εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέταρτο, η ψηφιοποίηση παρέχει νέες ευκαιρίες για αυξημένα έσοδα, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα. Νέες οικονομικά προσιτές πλέον τεχνολογίες επιτρέπουν στις τράπεζες να συλλέγουν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, παρέχοντας την ευκαιρία για μια πιο εμπεριστατωμένη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, βελτιστοποίηση του δικτύου υποκαταστημάτων τους, πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων τους και πιο αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων τους. Οι οργανισμοί σήμερα χρειάζονται ένα συνεργάτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει το πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών και προϊόντων που θα τους βοηθήσει να πετύχουν το ψηφιακό επιχειρηματικό τους όραμα και να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στο νέο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Με τη σύσταση του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η Logicom Solutions έρχεται και προσφέρει ακριβώς αυτό. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από τον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής και να εμπαθύνουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών προς επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Οι υπηρεσίες αυτές συμπληρώνονται με τη δυνατότητα ανάπτυξης και υλοποίησης λύσεων και τεχνολογικών πλαισίων που υποστηρίζουν την εφαρμογή της ψηφιακής ατζέντας του οργανισμού, αυτοματοποιούν τις διαδικασίες του και χτίζουν εφαρμογές ως προς την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του. Τέλος, προσφέρει τις υποδομές πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί όλο το τεχνολογικό πλαίσιο του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου τηλεφωνίας και επικοινωνιών του, της cloud υποδομής του, καθώς επίσης και του πλαισίου κυβερνοασφάλειάς του. Η Logicom Solutions είναι για πολλές τράπεζες και οργανισμούς ο έμπιστος συνοδοιπόρος και στρατηγικός συνεργάτης στο μακρύ ταξίδι για το ψηφιακό τους μετασχηματισμό, υποστηρίζοντάς τους σε όλα τα επίπεδα τα οποία έχω προαναφέρει.